Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Βέλιο, να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που θα βρείτε αύριο το πρωί, σήμερα το πρωί στα περίπτερα. Η Καγκελάριος θέλει συμφωνία με την Ελλάδα, αλλά την υπονομεύει ο Υπουργός Οικονομικών, γράφει Κόντρα News. Σφάζονται η Μέρκελ με το Σόιμπλε για τον Αλέξη. Άλλο θέμα, να γίνει ταινία η τραγωδία που ζούμε. Να καλέσουμε τον Γκούντι Άλεν για να δείξει όλο τον κόσμο ποιοι και πώς καταστρέφουν μια ιστορική χώρα, γράφει Κόντρα News. Η Ελβετία ψάχνει για αγρότες και προσφέρει 3.000 ευρώ μισθό το μήνα. Όχι στο ευρώ, λέει το 70% των Πολωνών. Δημοσκόπηση Χαστούκη για τους ένθερμους υποστηρικτές της Ευρωζώνης. Εκτεταμένη διαφθορά στην Ελλάδα βλέπουν 7 στις 10 επιχειρήσεις. Και το άρθρο του Γιώργου Κουρί στην πρώτη σελίδα με τίτλο «Κόντρα σε όλα». Εκδότες και καναλάρχες φταίνε πιο πολύ από τους κλέφτες πολιτικούς. Το έβαλαν στα πόδια για να σωθούν από τον Αλέξη που τους κυνηγάει. Το έχουμε γράψει ο Γιώργος Κουρίς πολλές φορές ότι για το σημερινό κατάντημα της χώρας δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν ήταν όλοι κλέφτες. Οι πραγματικοί λοποδίτες πολιτικοί τα τελευταία 50 χρόνια δεν ξεπερνούν τους 50. Τεράστια όμως ευθύνη φέρουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί βουλευτές, υπουργοί και πρωθυπουργοί, που ενώ έβλεπαν τους συναδέλφους τους να κλέβουν και τους γνώριζαν καλά έναν προς έναν, εν τούτης δεν έκαναν ποτέ τίποτα για να τους σταματήσουν και το χειρότερο τους κάλυπταν με τη σιωπή τους. Αυτό σημαίνει απλός συνεργός. Απλός συνεργός, απλή συνέργεια. Έτσι. Αλήθεια, η κυρία Βίκη Σταμάτη ονομάτισε το πολιτικό άτομο. Το πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Για το Σιμίτι μόνο πρώτα. Δεν ξέρω. Μία δήλωση. Το ονομάτισε. Θα δούμε. Θα δούμε. Εκδότες λοιπόν και καναλάρχες φταίνε πιο πολύ από τους κλέφτες πολιτικούς, γράφει ο Γιώργος Κουρίς, Αλέξανδρε. Λοιπόν, σε ακούμε, Αλέξανδρε. Τι να πεις τώρα. Δεν έχω την τάση να κάνω κριτική στην μέχρι σήμερα διαπραγμάτευση, όπως δεν θέλω να κάνω και σπέκουλα για τη συμφωνία που θα έλθει όταν έλθει. Αυτά θα τα δείξει τελικά εσύ η αυτοψία. Ναι. Εάν επιτευχθεί μια καλή συμφωνία, μια ανακουφιστική συμφωνία, μια συμφωνία με αναπτυξιακούς όρους, τότε η διαπραγμάτευση με όλες τις κακοφωνίες, παρινοδίες ή παραλήψεις της, εν τέλει θα ήταν επιτυχής. Ακόμα και σε πείσμα των δηλώσεων Βαρουφάκη. Ναι. Εάν η συμφωνία δεν είναι καλή, σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση απέτυχε, άρα ήταν μια διαπραγμάτευση που στην πράξη αποδείχθηκε κακή. Τώρα, το δίλημα θα είναι βέβαια ότι ορισμένοι θα πούνε ότι αν ψηφιστεί αυτή η συμφωνία ή όποια συμφωνία έρθει, θα είναι η ταφόπλακα της αριστεράς. Οι άλλοι θα πούνε ότι αν δεν ψηφιστεί αυτή η συμφωνία, θα είναι η ταφόπλακα της Ελλάδος. Και κάπως έτσι θα είναι η κριτική και η σύγκρουση, η αντιπαράθεση που θα γίνει. Τώρα, εσωτερική πίεση έχει ο κύριος Τσίπρας, τι πιστεύεις? Αν ακούσει κανείς τον κύριο Μιχαηλογιαννάκη, προφανώς, αλλά είναι λίγο αργά για τις απόψεις του κυρίου Μιχαηλογιαννάκη ή του όποιου κυρίου Μιχαηλογιαννάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ βλέπω ότι 4 μήνες τώρα υπάρχει ένας πρωθυπουργός. Υπάρχει ένα επιτελείο, υπάρχει μια κυβέρνηση. Η οποία αγωνίζεται, και το λέω ετυμολογικά, εναγωνίως παλεύει για μια συμφωνία. Δεν παλεύει για μια ρήξη. Διότι αν πάλευε για μία ρήξη, δεν θα είχε εξαντλήσει όλα τα αποθεματικά του κράτους. Θα είχε πάει στη ρήξη από την πρώτη μέρα για να έχει και, και μια καβάντζα. Έτσι, ναι, να αντιμετωπίσει την εσωτερική κρίση. Άρα πάει για συμφωνία. Και νομίζω ότι και η εντολή που πήρε από το 37% του λαού δεν ήταν εντολή για ρήξη. Ήταν εντολή για μία συμφωνία. Αυτό που λέμε έντιμη συμφωνία, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Θα είναι μνημόνιο, και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Η σημειολογία του μνημονίου είναι ότι κάποια μια ανάλγητη τρόικα ερχόταν εδώ πέρα και επέβαλε στις καλές κυβερνήσεις του πρόσφατου επάρατου παρελθόντος, επέβαλε ανάλγητα μέτρα λιτότητας. Αυτή είναι η σημειολογία του μνημονίου και από αυτήν θέλει να ξεφύγει η κυβέρνηση Τσίπρα. Ναι. Γι' αυτό λέει ότι δεν θέλει μνημόνιο, θέλει μια συμφωνία που θα έχει το βάρος στους αναπτυξιακούς όρους. Το ότι θα έχει και δημοσιονομικούς όρους θα έχει. Από εκεί και πέρα ας τη βαφτίσουν τώρα όπως θέλουν. Άλλοι θα πούνε το κρέας ψάρι και άλλοι θα πούνε το ψάρι κρέας. Δεν έχει συμφωνία. Εάν τώρα η συμφωνία αυτή γίνει δεκτή με την κακοφωνία που ας πούμε αναδύεται εν μικρό σε κάθε τηλεοπτικό πάνελ σε αυτούς τους μήνες, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει χρήση του προσωπικού του κύρους και της προσωπικής του δημοφιλίας και να τη συζητήσει με τον ίδιο το λαό. Να προσφύγει, λες, σε εκλογές δηλαδή. Είτε να πάει σε ένα δημοψήφισμα, είτε να πάει σε ένα δημοψήφισμα για να τελειώνει με τις εσωκομματικές και εξωκομματικές αντιρρήσεις.
Αλέξανδρε, είτε να την περάσει από τη Βουλή και αν δει ότι τα πράγματα είναι σκούρα ή ότι θα του πούνε πως χάνει τη δεδηλωμένη επειδή ο κύριος Μιχελογιαννάκης και άλλοι 10 ή 15 ή 20 του κόμματός του δεν θα ψηφίσουν, τότε ας πάει στις εκλογές και να πει ο λαός αν εγκρίνει με τον τρόπο αυτό τη συμφωνία. Κύριε Βέλιο, θα ήταν νομίζω ναι. Βλαβερό για λόγους εσωκομματικούς να προκληθούν ραγδαίες πολιτικές εξέλιξεις. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος και φαντάζομαι θα κρίνετε ότι το να προκληθούν εκλογές από εσωκομματικά ζητήματα συνιστά μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Από ό,τι ξέρω, οι εκλογές πάντοτε είναι κατά βάθος εσωκομματικό θέμα. Ακόμα και όταν μέσω σφιγμομετρήσεων μια κυβέρνηση εμφανίζεται να χάνει τη λαϊκή στήριξη, εσωκομματικό θέμα. Αλλά κομματικό ζήτημα. Δεν πάμε σε εκλογές αν έχουμε εθνική ομοθυμία και όλοι κραυγάζουν ζήτο-ζήτο. Εντάξει, αλλά εδώ έχει καταστρατηγηθεί στη χώρα μας η τετραετία που ήταν συνταγματική και που στις περισσότερες χώρες Ευρώπης τηρείται. Σε εμάς και στην Ιταλία δεν τηρείται. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, το να προσθεθεί, αγαπητέ κύριε Βέλιο, ένα εσωκομματικό πρόβλημα. Ας κάνει συνέδριο και στο λύση. Δύο λεπτά. Συνέδριο, τι συνέδριο τώρα. Κομματικό. Πού είμαστε τώρα. Εγώ θεωρώ ότι συνέδριο. Η υγιέστερη λύση που θα έλυνε και τα χέρια του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για να λύσει ο λαός το εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι εσωτερικό θέμα. Αν οι άλλοι το ψηφίζουν. Ο λαός καλύτερα. Κύριε Βέλιο, ρωτώ. Αν τα άλλα κόμματα της Βουλής ψηφίζουν τη συμφωνία. Μα εδώ, και υπάρχει πρόβλημα στο ΚΚΕ, τη Χρυσή Αυγή και μερικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε εκλογές. Ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος να κηρύξει αντιμνημονιακό εκ νέου ανένδοτο εναντίον της όποιας συμφωνίας επικαλούμενος γκεμπελικά το email Χαρδούβελη. Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Στην Ελλάδα δυστυχώς φτηνό αντιμνημονιακό αγώνα κάνουν όλοι. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιμνημονιακές κορώνες. Σε μια μέρα, σε ένα άρθρο. Και άλλοι θα κάνουν φτηνό μνημονιακό αγώνα λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει μια κακή συμφωνία. Αλλά χάρη του έθνους θα ψηφίσουν. Εάν το ψηφίσουν όμως, τη συμφωνία την ψηφίσουν και υπάρχουν διαρροές στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να πάει η χώρα σε εκλογές από το εσωτερικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον θεωρηθεί ότι χάθηκε η δεδηλωμένη. Το έχει πει ο κ. Τσίπρας. Εάν κανονικά δεν πρέπει να πάει. Αν έχει 151. Αν έχει 151. Όταν είσαι Σαμαροβενιζέλη. Όταν είσαι Σαμαροβενιζέλη. Αν γίνει από άλλους. Με συγχωρείτε. Οι Σαμαροβενιζέλη ήδη κραυγάζουν σε κάθε δυνατό τόνο ότι θα χάσει τη δεδηλωμένη. Δηλαδή στην πραγματικότητα. Αλλά δεν νομίζω να έχει κάτω από 151. Μα, δεν λένε αυτό. Λένε, το λένε ότι αν ψηφιστεί. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Αν χάσει δικούς του βουλευτές, με τους δικούς του βουλευτές χάσει τους 162 ετών την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, δεν έχει πλέον τη δεδηλωμένη. Ακόμα και αν υπερψηφιστεί η συμφωνία από ένα ποτάμι ή από μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα πώς θα κυβερνήσει. Το να πάμε σε εκλογές. Σκεφτείτε μόνο τη στάση των αγορών τις μέρες εκείνες που θα προκυρθούν οι εκλογές. Το να εξορκίζουμε τις εκλογές είναι ένα. Το να βγει μια κυβέρνηση που δεν θα μπορεί να κυβερνήσει, δηλαδή να εφαρμόσει την ίδια συμφωνία. Ποιος θα που θα έχει. Πώς θα την έχει. Αν μέσα στο ίδιο της το κόμμα υπάρχει. Στα λόγια μου έρχεστε. Στα λόγια. Δηλαδή ότι για εσωκομματικούς λόγους θα προκληθούν πολιτικές εξέλιξεις στη χώρα. Παράνομο είναι. Κακό ναι. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Βουλευτή. Συμφωνώ. Παράνομο όχι. Κακό ναι όμως. Γιατί οι εκλογές ξέρετε τι κόστος είναι. Παρακαλώ. 6 μήνες εκλογές. Σύμφωνα με τη δική σου συλλογιστική πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία ανεκτή η οποία να εφαρμοστεί αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Εάν η κυβέρνηση έχει ένα εσωκομματικό πρόβλημα που ακυρώνει την αποτελεσματικότητά της, η συμφωνία δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Άρα δεν θα έχουμε καλή διαχείριση. Για να ρωτήσουμε τον κύριο Μιχελογιαννάκη. Θα το λύσουν. Να μας πει ο κύριο Μιχελογιαννάκη. Βάσει το σκεπτικό της πολύ καλής κουβέντα που κάνει ο κύριος Μαργαρίτης με τον κύριο Βέλιο. Έχω να πω το εξής. Εργασιακά. Ο Σκουρλέτης έχει κάνει δήλωση, αγαπητέ Εμίλια, φίλε μου καλέ. Και έχει πει το εξής. Εγώ μονομερός. Θα φέρω νομοσχέδιο αυτές τις μέρες στη Βουλή, το οποίο θα έχει δύο πόδια. Το πρώτο πόδι θα έχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή συλλογικές συμβάσεις με την ενέργεια, ορίμανση τριετίες. Και δεύτερον, ύλο, διεθνές γραφείο εργασίας. Θα το φέρω ασχέτως αν μου πούνε όχι. Εκεί φαίνεται ότι στα εργασιακά μπορεί και να τον αφήσουν. Θα είναι έγκλημα του Σκουρλέτη. Και έγκλημα του ΣΥΡΙΖΑ, εάν τυχόν κάνουμε πίσω και δεν το φέρουμε. Πάει το πρώτο. Μα νομίζω είναι απόφαση του Πρωθυπουργού κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Επειδή. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως κάτι. Σήμερα στη συνέντευξη του Γιούγκερ, που του γνωρίζει πολύ καλά, είπε ότι τα εργασιακά
ας τα μετατοπίζομαι από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτή είναι. Πάμε λοιπόν τώρα και το στο δεύτερο. Το ίδιο. Ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό πριν 10 μέρες αναγκάστηκα και έστειλα μια εισήγηση η οποία έλεγε τρία πράγματα, Εμίλια. Τι λέει? Τώρα το ασφαλιστικό είναι ένας εργαζόμενος με ένα εργάτη. Την τελευταία πενταετία έχουν φύγει 600.000 υπάλληλοι. Ήρθε το PCI και μας έκοψε τα 25. Τρία. Και τέταρτον, και το σημαντικότερο πάνω απ' όλα, πέρα από την κατάντια των ασφαλιστικών ταμείων, είδαμε σήμερα τις τρύπες των ασφαλιστικών ταμείων και ποιες είναι. Πέρα από το 1-1 και τους 600.000 οι οποίοι βγαίνουν στην πρόορη συνταξιοδότηση, αναγκαστικά εκ των πραγμάτων χρειάζονται νέες αναλογιστικές μελέτες και καλό είναι, χαίρομαι που είπες ότι είναι μια καλή συμφωνία στο ασφαλιστικό αυτό, να γίνουν νέες αναλογιστικές μελέτες και να κρατήσουμε τώρα μια δικλίδα ασφαλείας μόνο. Στη προορότητα των συντάξεων, τουλάχιστον το θεμελιωμένο. Και εκεί συμφωνώ. Στα δύο αυτά συμφωνώ. Πάμε τώρα στα αγκάθια, τα μεγάλα. Ποιο είναι το αγκάθι τώρα? Το αγκάθι το μεγάλο είναι ο ΦΠΑ που τον αναλύσαμε, ο ΕΜΦΙΑ 2 που τον αναλύσαμε και το τρίτο σημαντικό είναι το δημοσιονομικό κενό. Και ιδιωτικοποίηση. Το οποίο, και ιδιωτικοποίηση. Εκεί θα φτάσω στο τέλος, Θόδωρα. Στο δημοσιονομικό κενό, επιπρόσθετα μέτρα 4 με 5 δις είναι αδύνατον, κύριε Λιάτσο, να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ως γιατρός μιλάω πάνω απ' όλα. Είναι αδύνατο να μπορεί να τα αντέξει η ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να τα αντέξει. Δεν μπορεί να τα αντέξει παραπάνω. Μάλιστα. Εάν τώρα το μήνυμα η Κεντρική Επιτροπή στον Τσίπρα του το έδωσε και από την πλευρά της αριστερής ρεύματος και από τον Ταβανέλο που ρεύμα με Ταβανέλο κάνει την πλατφόρμα και η ΚΟΕ είσαι σε συγκεκριμένη απόφαση και η τάση των 53 και η αντιμνημονιακή τάση η δική μου, όλοι αυτοί. Το είπαμε στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, μα δεν χρειάζεται να το πούμε, κύριε Λιάτσο. Για όνομα της Παναγίας, γιατί να κοροϊδεύουμε το λαό? Σελίδα 37 του προγράμματός μας. Δεν πουλούμε αεροδρόμια, τρεϊνοσέ και λιμάνι Πειραιά. Πήγα προχθές με το Λαφαζάνι. Γράφει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πρόγραμμα. Βέβαια. Πήγα προχθές με το Λαφαζάνι στον Πειραιά. Πήγαμε στο πέραμα. Κύριε Μητσολογιαράκη, αν έγινε... αυτά με στη συμφωνία, τι θα κάνει? Μισό λεπτό, θα σα πω, πω. Γιατί μάλλον θα σα θέλει να πω. Ότι... Να ακούσει πρώτα αλήθεια ο κόσμο θέλει. Πήγαμε προχθέ. Αλήθεια θέλει να ακούσει. Ναι, να ακούσει αλήθεια. Αλήθεια είναι λοιπόν ο κόσμο, η αγάπη του κόσμου. Έτσι, πολιτικό θα πει να αγαπά τον κόσμο, τίποτα άλλο. Εννοείται λοιπόν, αυτό. Άκου να δει τώρα. Πήγαμε στον Πειραιά. Και να μην τον κοροϊδεύει. Ο δήμαρχο και να μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Μπράβο. Να είσαι στι αρχέ σου έτσι. Ανελαστικό. Αυτό είναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν. Ο δήμαρχο του Πέραματο έκανε μια εξαιρετική εκδήλωση. Κάλεσε βουλευτές, κάλεσε όλους τους φορείς για την πόλη του Πειραιά, του λιμανιού. Όλη η συζήτηση έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Μην τολμήσετε και πουλήσετε τον όλπο. Μην τολμήσετε και 1.100 άτομα. Δεν είναι επίσημη απόφαση που κάνει αυτή. Να πουληθεί και επίσης, η όλπο. Βέβαια. Μιλάει για πώληση. Μη πώληση. Για αξιοποίηση όμως είναι άλλο. Για αξιοποίηση είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μη πώληση. Λοιπόν, όταν λοιπόν τώρα πάνω σε αυτό. Μα γι' αυτό ο Δραγασάκης είπε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό που είπε αναπτυξιακή κοινοπραξία με ρήτρα δημοσίου είναι τρομερή κουβέντα. Θα τη δούμε όμως τη συμφωνία αυτή. Δηλαδή, αυτό περιμένω. Δηλαδή... Κάνε κοινοπραξία, αλλά να έχει το δημόσιο ναι, από πάνω. Τον έλεγχο. Έτσι. Δηλαδή να μην έτσι. Έχει το 49 το δημόσιο, έτσι. Να έχει το 51. Έτσι. Αυτό που πουλάει το δημόσιο εδώ μεταξύ. Έτσι. Διότι το δημόσιο πουλάει το 51. Αν φτάσει στο σημείο. Ναι, αλλά το management να το έχουν. Αν φτάσει στο σημείο. Η στρατηγική δεν έχουν ξέρει. Βέβαια, Παύλο μου, θα αντέξει εσύ. Έτσι. Το ωραιότερο κομμάτι στην Ελλάδα, τη Χερσόνησο, τούτη τη στιγμή της Ευρώπης. Το ελληνικό να σου φύγει με 300 εκατομμύρια, όχι να σου φύγει ο Αστέρας με 97. Θα αντέξεις τούτη τη στιγμή εσύ να μπεις στη λογική να σου φύγει με 47 εκατομμύρια ο άφαντος στη Ρόδο. Μα έτρελαθήκαμε. Αριστερά είμαστε τότε εμείς. Γιατί δεν σταματάτε τη σύμβαση με την Κόσκο τότε, αφού δεν. Γιατί το είχατε πει και προεκλογικά αυτό. Μα με την Κόσκο, αν είδες, έχουμε ζητήσει τροποποίηση των αρχών, οι οποίες είναι πολύ, είστε πολύ. Κυβέρνηση, γιατί πήγε ο Τσίπρας και κάνει ολόκληρη παράδα με την Ελλάδα. Ήταν από ποιον. Ναι, θα του κόψει. Θα κάνει ολόκληρη παράδα. Ναι, αλλά ποια είναι όμως η διαφορά? Έκανε τροποποίηση που είναι προ το όφελο. Δεν το κατάλαβε εσύ. Δεν το κατάλαβε. Πολλά διαφορετικά πράγματα. Πολλά διαφορετικά πράγματα ακούμε. Τα αεροδρόμια, για να περάσουμε και στον κύριο Χαϊκάλη, τα αεροδρόμια, κύριε Μιχελογιαννάκη. 1,2 κύριε Λιάτσο. Είναι μικρή τιμή. Είναι μικρή τιμή. Στην εκπομπή σου. Θέλω να σου πω. Έχει κάνει εκπομπή εδώ εξαιρετική που την έχω ακούσει. Με άνθρωπο που είχε έρθει η δίμονα πάνω σε αυτά και σου είχε πει και το γνωρίζει και το έχει γράψει στην εκλεκτή σου εφημερίδα. Ότι με ένα λελογισμένο χειρισμό 8 δις μπορεί να έχουμε κέρδη από αυτά. Αεροδρόμιο. Θεωρεί ο Σταθάκης ότι θα πάει να κάνει διακοπές
στα Χανιά, αν πουλήσει το αεροδρόμιο Χανίων, ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει να κάνει με ΑΟΣ, ένα αεροδρόμιο που έχει να κάνει με την ασφάλεια, ένα αεροδρόμιο που έχει να κάνει με τέτοιε αναταραχέ στη Μέση Ανατολή. Κύριε Λιάτσο, 2.200 για τα αεροδρόμια, όταν 1,5 δισεκατομμύριο είναι η πιστοποίηση μόνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα μιλάμε για ξεφτύλα. Ο Πολάκης θα αφήσει να σου κάνει ο Παύλος τώρα, τούτη τη στιγμή να μπει στη διαδικασία. Μια χαρά θα ψηφίσουν. Γιατί είναι. Ο Παύλος θα αποκλείεται. Μια χαρά θα ψηφίσουν. Αποκλείεται, κύριε Καπερνάρη. Θα θυμάσαι πόσοι βουλευτέ του Πασόκ λέγανε όχι και μετά ψηφίζανε. Εμείς που είμαστε εκτός. Κακό τη ευαλή. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε έγκριτου κυβερνητικού βουλευτέ. Άρα ο κόσμο πρέπει να ακούσει. Τι γίνεται, να Βασιλή. Αυτά που είπαμε. Βασιλή. Μία ερώτηση. Θα πω κάτι. Ένας-ένας για να ακουγόμαστε. Ελεύθερα, αλλά ένας-ένας. Σε αυτά που είπαμε. Ναι, ναι, ελεύθερα μιλάτε. Μιλάτε ελεύθερα. Αλλά ένας-ένας μόνο. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας σόφρον άνθρωπος. Έτσι. Έχει μία λογική και έχει μία φιλοσοφία την οποία πολλοί ίσως να μπορούν να την καταλάβουν. Επειδή είναι κρυφή μέχρι τώρα. Μπορεί να μάθουμε τι θα γίνει. Το κρυφή, κύριε Καπερνάρο, έχει μία λογική. Ότι δεν θέλει να απλώσει τα χαρτιά του στο τραπέζι κατευθείαν και θέλει να τα απλώσει την ώρα και τη στιγμή που πρέπει. Μετά από τέσσερις μήνες μπορούμε να έχουμε μία εκδοχή αυτής της κρυφής. Σας ερωτώ, εγώ πιστεύω, ότι αν φτάσουμε σε ένα που η ρήξη μπορεί να είναι και στο παιχνίδι. Συμφωνώ με τον κύριο Μαργαρίτη που λέει ότι είναι καταστροφή. Δεν το γνωρίζουμε όμως γιατί δεν έχουμε αναλύσει και τα ωφέλη τα οποία μπορεί να έχει μια ρήξη. Έχουμε ένα πράγμα που δεν μπει αυτή την αντιεστητική λέξη. Δεν είμαστε στο ίδιο αυτό. Μπορούμε να έχουμε ένα σχεδιασμό. Η Αργεντινή, μισό το Βασίλη, η Αργεντινή κύριε Χαϊκάλη, έχει τεράστιες πηγές μισθών παραγωγικές. Εμείς δεν έχουμε. Βεβαίως. Στην πραγματικότητα να συζητήσουμε λίγο για την πραγματικότητα. Δεν σας λέω κάτι. Μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Μόνο μια φράση και συνεχίζετε. Κάποιος που δεν είναι μεγάλος οικονομολόγος είπε το πάρα πολύ απλό. Ότι αν ηρεμήσουμε για μία μέρα, αύριο θα έχουμε 50 εκατομμύρια στην αγορά. Ποια είναι? Τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων θα πάρουν την απόφαση από 5 ευρώ να ξοδέψουν πιθανόν αύριο και θα έχουμε 50 εκατομμύρια στην αγορά. Αυτή την ηρεμία πότε θα τη βρούμε? Λοιπόν, δεν σας είπα εγώ ότι την άλλη μέρα, αν πούμε παραδείγματος χάρη, εάν φτάσουμε σε ένα σημείο ρήξης, ότι την άλλη μέρα τα πράγματα στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ χαρούμενα, ότι η παιδεία κάναμε ρήξη μισό λεπτό, και τέτοιο. Αν φτάσουμε εγώ μιλάω την άλλη μέρα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει να σχολείς ευρώ. Χρεοκοπία εντός ευρώ. Δηλαδή, εντός ευρώ ποιος ορίζει, αγαπητέ Μάρτο? Οι αγορές μετά μπορεί να σου επιβάλλουν την ύπαρξη παράλληλου νομίσματος. Αυτό... Να μην μπορείς να τα επεξέλθεις. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα έχουμε τελειώσει τα αποθεματικά. Μα κάνουμε υποθετική συζήτηση τώρα. Στην υποθετική θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έχουμε τελειώσει τα αποθεματικά. Γιατί να κάνουμε υποθετικά. Πού θα βρούμε λεφτά? Ένας. Μα δεν θα βρούμε λεφτά για τους μισθούς και τις συντάξεις. Αυτό σας λέω. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει από πίσω ένα plan B? Στο οποίο την άλλη μέρα. Μα δεν μπορώ να το πούμε τώρα που κάνουν διαπραγμάτευση, Βασίλη μου. Ένα λεπτό, δεν πάρω, είναι. Ένα λεπτό. Τι. Εδώ είχε απόλυτο δίκιο ο Θεόδωρας όμως. Ποιος? Πρέπει να σας δεις τώρα. Τι. Υποδόδωρας. Άκουσε τι υποδόδωρας. Γιάννη, εγώ δεν έχω δίκιο. Και εσύ. Μα η ίδια λογική είναι, αλλά το έφυγε βάλει στην πρωτολογία του. Γι' αυτό του δίνω δίκιο. Ευχαριστώ. Άκου να δεις. Ποιο, πες να το συζητήσουμε. Άκου να δεις. Είπε ο Τσίπρας στο τέλος της ομιλίας του τύπου ότι έχουμε κάνει λάθος και σε επιλογές και σε πρόσωπα. Ναι, δεν μπορείς τότε τη στιγμή και να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα, κύριε Λιάκο. Με Στουρνάρα και με Γεωργίου δεν μπορείς να κάνεις αριστερή πολιτική. Όταν λέει ο Λαβαζάνης θέλω να δημοσιοποιήσω τράπεζες, βρήκαμε τον Στουρνάρα να δημοσιοποιήσει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Δεν το πιστεύει και γι' αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Α, τον Στουρνάρα τον βρήκατε. Τον λοιπόν, τι πάει να... λοιπόν. Έπρεπε να τον έχετε διώξει δηλαδή. Ασφαλώς έπρεπε να έχουμε βρει έναν τρόπο. Μάλιστα. Να τον αναγκάσουμε. Ο κόσμος θέλει αλήθειες. Πού έχει δίκιο λοιπόν είναι ο Θόδωρας. Άκου. Διεκδικήσαμε το 1,9 από τα ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική. Όχι. Πήραμε το 1,2 από το Τουχουσού. Όχι. Πήραμε το πακέτο Ντράγκη τη ρευστότητα στο 1-3 κάτι, 3, όχι. Τα 11 του Τούχουζου, τα 11 του Τούχουζου, πλακώνεται κάθε μέρα ο Μητρόπουλος. Δεν θα τα πάρετε μαζί. Μισό λεπτό, μην βιάζεσαι. Υπάρχει μια άποψη που λέει ο Βαρουφάκης, ότι ξέρετε, έλεγα στον Τσίπρα μη δώσετε 3 δις από τον Τούχουζου γιατί είναι μπλοκαρισμένα. Υπάρχει μια άποψη όμως του Μητρόπουλου, υπάρχει όμως μια άποψη του Μητρόπουλου, η οποία την έχω κουβεντιάσει μαζί του, η οποία μου αρέσει. Η οποία μου λέει ότι δεν είναι μπλοκαρισμένα και ότι αυτά μπορεί να τα δώσουμε. Μάλιστα. Αυτή τώρα την αδράνειά μας που λέει ο Θόδωρας, σε δικά μας λεφτά, σε επίπεδο διεκδικητικότητας, αυτά είναι λάθη που το έχουμε κάνει. Αυτά πρέπει να τα παραδεχτούμε, κύριε Λιάτσο. Μάλιστα. Εγώ σας χαίρομαι γιατί μιλάτε ανοιχτά και λέτε αυτό που πιστεύετε. Ναι, κύριε Ιωαννίδη. Μισό λεπτό, γιατί δεν ολοκλήρωσα. Να δώσω λίγο το λόγο για να τα πάνε στο σχολείο. Ναι, κύριε Ιωαννίδη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης λέει ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα στον κόσμο προεκλογικά. Αυτό λέτε. Όταν λέτε ότι δεν κάναμε τίποτα. Παλεύομαι, αδερφέ, παλεύομαι. Όχι, εσείς λέτε ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα προεκλογικά. Εκεί καταλήγουμε.
από, με αυτά που λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα προεκλογικά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι φαίνεται και από τα λεγόμενά σας ότι στην κυβέρνηση επικρατεί ένα λαλούμ. Και ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλάνη B. Και επίσης, εδώ πέρα κύριε Χαϊκάλη, δεν παίζουμε ένα παιχνίδι πόκερ που έχουμε ένα ανάσο στο μανίκι και περιμένουμε να το βγάλουμε. Δεν γίνεται, κύριε, και δεν μπορούμε να το βγάλουμε στο τέλος. Μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για οικογένειες. Μιλάμε ότι η πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία έχει τελειώσει. Έχει ένα πλάνη B η κυβέρνηση. Ναι. Μπορεί να το συζητήσει, να το βάλει στο τραπέζι. Δεν μπορεί να τα φέρει αυτά στη Βουλή. Μισό λεπτό. Πήραν όλα τα λεφτά από τα αποθεματικά. Σήμερα ακούσατε ότι ο Μάρδας έδωσε εντολή και παίρνει τα τελευταία. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχει ασχοληθεί με επιχειρηματικά, δεν πω καμία φιλοσοφία. Όταν παίρνουν τα τελευταία αποθεματικά, εάν φύγουμε την επόμενη μέρα από το ευρώ, με τι λεφτά θα κινηθούμε, ποιος θα μας δανείσει? Καταρχήν οι αγορές δεν θα μας δανείσουν με τίποτα. Όχι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, με τους Ρώσους είδαμε πάπαλα. Πάπαλα οι Ρώσοι. Κάτι άλλο. Πάπαλα, θέλω να προσθέσω ένα λεπτό να τελειώσουμε κάτι άλλο. Πείτε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ένα άσο στο μανίκι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα άσο στο μανίκι μπορεί να είναι η Αμερική, μπορεί να είναι η Ρωσία. Μα η Αμερική. Ναι, μισό λεπτό. Θα βάλω το υποθετικό σενάριο. Δηλαδή. Πού το ξέρετε? Θα το βάλω εγώ το υποθετικό σενάριο. Αλλά πού το ξέρετε? Κύριε Χαϊκάλη, θα το βάλω εγώ το υποθετικό σενάριο. Ότι δεν υπάρχει η Ρωσία και η Αμερική σαν παιχνίδι. Μισό λεπτό. Ακούω το κύριο Χαϊκάλη. Σα παρακαλώ, δεν υπάρχει. Πού το ξέρετε? Εγώ σα λέω ότι υπάρχει. Το περπαμπάμπα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 � Έτσι θα μας θα δώσουν τα λεφτά. Δεν θα έχουν απαιτήσεις. Παιδιά, εγώ σας ένα λεπτό. Θέλω να σας πω. Γιατί δεν ολοκλήρωσα, καταλαβαίνετε. Δεν ολοκληρώνω. Εγώ θέλω να πω. Και μετά πάμε σε μια συζήτηση. Την υποθετική συζήτηση, εγώ βάζω. Δεν μπορεί να μην υπάρχει στη σκέψη να πηγαίνει στο μέλλον. Και όταν αφήνω να γίνεται ελεύθερη συζήτηση, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Και αν δεν υπάρχει. Απλώς σας λέω. Και αν δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση. Αφορά και όλο τον ελληνικό λαό. Βεβαίως δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Μα υπόλογο είναι η κυβέρνηση απέναντι στον ελληνικό λαό. Αν καταστρέφει. Και εγώ σας λέω, συγγνώμη, θα πει ο κύριος Τσίπρας, έκανα λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Δεν γίνεται τώρα τίποτα, καταστραφήκαμε. Τώρα τελειώσαμε, θα κάτσουμε και θα πεινάσουμε και ό,τι μπορούμε. Αυτό είναι πολύ μεγάλο φόβο, κύριε Χάικα. Παύλο, εγώ θέλω. Οφείλουμε στη Νέα Δημοκρατία να δώσουμε μια απάντηση, έστω κι αν οι δυο μα ω κυβερνητικοί διαφωνήσαμε. Σε κάτι. Λοιπόν, άκου συνάδελφε. Επειδή πες κάτι για την Αμερική. Εγώ καταδικάζω την οποιαδήποτε αντάλλαγμα, αν είναι, και υπονοείς, ένα, αμερικάνικης βάσης μεταφορά στα κύθυρα, ανεξαρτήτως του καμένου, τη λογική, και ας διαφωνήσω με τον Παύλο, που δεν θα διαφωνήσω με τον Παύλο, ο Παύλος με μένα είναι και όχι με τον καμένο, είμαι σίγουρος αυτό, ένα, είμαι σίγουρος με αυτό, με μένα είναι και όχι με τον καμένο, δεύτερον, όσο αφορά το αδημοσίευμα για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις, και όλα αυτά ήμουν ο πρώτος στα ραδιόφωνο που τα καταδίκασα. Μάλιστα. Ο μέσος κουβέντες και σταθερές. Τελειώνω τελειώνοντας δύο λέξεις. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ολοκληρώστε. Και εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. Ναι. Ότι ο λαϊκισμός που έχει από όλα τα κόμματα γαλουχηθεί όλα αυτά εδώ τα χρόνια, και οφείλουμε να το πούμε αυτό, από όλα τα κόμματα κάνει πάρα πολύ κακό στην ελληνική κοινωνία, εκπαιδεύει λάθος τους πολίτες, τους μαθαίνει λάθος. Και συνήθως, και γι' αυτό φταίνει κυρίως το πολιτικό σύστημα, ότι εκπαίδευσε ένα λαό. Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δηλαδή. Όλα τα κόμματα. Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. ΣΥΡΙΖΑ είναι τρεις μέρες στην κυβέρνηση. Ο λαϊκισμός δεν το κάνει. Προεκλογικά τον υπόσχεται τα πάντα και δεν τα κάνει. Κύριε Λιάτσο, να σας πω κάτι. Αυτή η συμφωνία, η πρόταση, όπως λέει ο φίλος Βασίλης, έστω τι είναι. Εάν φτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έχει ένα καλό. Κατά τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση, ότι εξαφανίζει την άλλη μέρα το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι να έρθει και να κλείσει συμφωνία. Όχι, δεν μακάρι, εγώ σας το λέω. Αλλά έρχομαι εγώ και λέω παρακάτω. Το κομματικό συμφέρον θα βάλουμε εδώ ή το συμφέρον της πατρίδας? Το συμφέρον της πατρίδας, σας το λέω, κύριε Χαϊκάλη. Ότι όπως και να κλείσει συμφωνία, λειτουργικά, μακροδυναμικά, δεν μπορεί να λειτουργήσει η πορεία της χώρας με αυτό το σκεπτικό. Ότι πρέπει να δανειζόμαστε. Και πρέπει να έχουμε συνέχεια ένα μνημόνιο πάνω και πάνω. Πάντα με μια ανατελεία. Η μόνη λύση να διαλέξουμε γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά τη σημασία που έχει η χώρα μας και να αναπτύξουμε κάποιες δυνάμεις. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε. Αν με βάζετε να διαλέξω Νέα Δημοκρατία ή Ελλάδα, πιστέψτε με, διαλέγω Ελλάδα. Συμφωνώ, δεν έχω τίποτα. Λέω το καλό που υπάρχει. Έτσι, βλέπω όμως ότι κάποιοι στις ιδεοληψίες τους, και μιλάω κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να μετατρέψουν το κόμμα σε ρυθμιστή αποφάσεων για όλο το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν έχει έρθει καμία συζήτηση στη Βουλή. Κατηγορούσατε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έφεραν συζήτηση στη Βουλή για όλα αυτά τα θέματα. Δεν έχετε φέρει καμία συζήτηση όσον αφορά αυτό το θέμα στη Βουλή. Τι φοβάστε? Λοιπόν, μάλλον φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του ζητήματα. Θέλω να περάσουμε να δούμε τι έγινε σήμερα, φίλες και φίλοι, στη Βουλή ανάμεσα στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και στο Βαγγέλη το Μημαράκη. Και θα βγάλετε πάρα πολλά συμπεράσματα από αυτό που θα παρακολουθήσετε. Εχθές περίπου.
περιμέναμε με τις ώρες, ακόμη και εκείνους που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν και εξυφανίστησαν από την Επιτροπή. Ελάτε, κύριε Πετράκο. Επειδή, κύριε Πετράκο, με συγχωρείτε ένα λεπτό. Επί προσωπικού, όχι, δεν σας επιτρέπω. Δεν είναι λογικό. Τώρα έχετε πάρει το λόγο χωρίς να σας έχω δώσει το λόγο. Με προσβάλλατε και... προσωπικά, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ακόμα, και σήμερα ότι και εγώ θα ξαναφύγω. Η συμπεριφορά η δικιά μου εξαρτάται από τη δικιά σας, κυρία Πρόεδρε, και από την προσβολή την προσωπική που μου κάνατε. Δεν σας έχω δώσει λοιπόν, το λόγο. Εγώ λοιπόν σας απαντώ πρώτον ότι είναι γαϊδουριά να μας αφήνετε 2 ώρες να περιμένουμε και χθες και σήμερα και κατά σύστημα. Και είναι επίσης γαϊδουριά το Προεδρείο να μην μας λέει τι ώρα θα ολοκληρώνουμε. Διότι δεν φτάνουν όλα αυτά, έρχεστε και μας προσβάλλετε κιόλας ότι φύγαμε. Δηλαδή τι έκανα, μας βάλετε και τιμωρία, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ και σήμερα σαν γαϊδούρι εδώ, από τις 4 η ώρα είμαι γιατί θα ξεκινάγαμε στις 5, μας ειδοποιήσατε τηλεφωνικά ότι θα πάμε στις 5.30, ήρθατε στις 6 και μας κάνετε και παρατήρηση. Και δεν μας λέτε και τι ώρα θα τελειώσουμε. Θα οφείλατε να μιλάτε με μεγαλύτερο αυτοπεριορισμό και αυτοσυγκράτηση και να μετέρχεστε κοινοβουλευτικές εκφράσεις και όχι αντικοινοβουλευτικές. Δεν έχουμε μαθήματα τέτοια. Το δεύτερο που έχω να σας πω, δεν έχετε διότι το λόγο. Διότι εγώ ουδέποτε έστησα τους συναδέλφους. Όταν δεν μπορούσα να έρθω στην έδρα, ερχόταν ο αντιπρόεδρος. Και την ώρα του ξεκινούσαν όλες οι επιτροπές. Δεν έχετε το λόγο. Ναι, καταλάβατε τι σας λέω τώρα. Αφήστε τα αυτά σε μένα, δεν έχετε το λόγο. Αυτά στους άλλους που σας ακούνε. Όχι σε μένα, ναι. Και δεν μου κάνετε μαθήματα συμπεριφοράς εσείς, όταν με τη δική σας συμπεριφορά δεν μου προκαλείτε το σεβασμό. Με έχετε σαν ζώων εδώ πέρα και περιμένουμε 2,5 ώρες την κυρία Πρόεδρο. Εσείς κάνατε τούμπα, κυρία Πρόεδρε, από όχι που λέγατε ψηφίσατε παρούσα. Προσβάλλετε τον εαυτό σας και εκτίθεστε όταν μετέρχεστε τέτοια συμπεριφορά. Και είπατε εξαφανίστηκε. Λοιπόν, ο Νεϊμαράκης δεν εξαφανίστηκε. Θα καταλάβετε. Η πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντοπούλου άλλαξε άποψη. Θα καταλάβετε. Και από όχι ψήφισε παρούσα. Αυτό προσδιορίζεστε. Ελάτε, κύριε Θανασίου. Σας είπα ότι εσείς με θεωρείτε ζώο. Δεν μπορεί να κάνετε σχόλια από την έδρα εξαφανίστηκε. Τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί κάποιοι. Σας είπα ότι μυγιαστήκατε. Εγώ δεν άλλαξα άποψη. Προσβάλλετε. Εγώ θα σας γελάω πάντα. Ακόμη και αν μου προκαλούν γέλιο αυτά που λέτε. Καταλάβατε τι σας λέω κι εγώ. Και πάψτε να με προσβάλλετε ξανά. Ελάτε, κύριε Θανασίου. Δεν αξίζετε. Λοιπόν, το είδατε. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπορεί να έχει και να βγάζει και λίγο γέλιο ή θα έλεγα έτσι ένα πικρό χαμόγελο στα χείλη μας, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτή την εικόνα, αν την παρακολουθούν τώρα νέοι άνθρωποι, τι παράδειγμα παίρνουν. Θέλω να ακούσουμε ένα σχόλιο από όλους σας, χωρίς ο ένας να διακόπτει τον άλλον, έτσι με ήρεμο και πολιτισμένο τρόπο. Και θέλω να ξεκινήσω από τον αγαπητό τον κύριο Γιάννη Μιχελογιαννάκη, να σχολιάσετε, κύριε Μιχελογιαννάκη, αυτό που είδε σήμερα όλη η Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά κανέναν πραγματικά. Εγώ θα μιλήσω αλλιώς, Εμίλια. Ναι. Ως βουλευτής έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ στα 6 νομοσχέδια που τα 2 ήρθαν με κατεπήγουσα μορφή, ναι. Τα 2 με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα 2 ήρθαν κανονικά. Και θα κάνω μια έκκληση στη ζωή από την εκπομπή σου που ξέρω ότι την ακούει. Και την ακούνε και πάρα πολύ. Μην τολμήσει και μου φέρει τη συμφωνία με ένα άρθρο. Μην τολμήσει και που τη φέρει με κατεπήγουσα χαρακτήρα λόγω του χρόνου ότι βιαζόμαστε, μην τολμήσουν και τη φέρουν με άσχετες τροπολογίες μέσα. Αυτό μόνο. Κύριε Χαϊγάλη. Κύριε Λιάτσο, γυράσκω αηδή δασκόμενος, είχε πει ο αγαπητός Σοκράτης. Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι στη μικρή θητεία μου στη Βουλή τα 3 χρόνια, πολλές φορές έχω και εγώ παραφερθεί. Καμιά φορά υπάρχει το πάθος του νέου, υπάρχουν. Ναι. Εκείνο που πρέπει να συζητάμε, να καταλαβαίνουμε όμως είναι τη θέση, ότι σε αυτή τη θέση που βρεθήκαμε κάποια στιγμή, μπορεί να ξαναβρεθούμε ή να βρεθούμε σε αντίθετη, όπως βρέθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και να τη θυμίσω ότι ήταν μια εποχή που φώναζε κάτω από τα έδρανα, με πρόεδρο τον κύριο Μημαράκη, και όταν δεν της έδιναν το λόγο, ούρλιαζε. Θέλω να πω ότι θα καμιά φορά. Θυμόσαστε την εικόνα, και συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι.
Θυμόσαστε την εικόνα πώς υποδέχτηκε ο πρώην πρόεδρος Βουλής, ο κ. Μημεράκης, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι, ναι. Που κρατούσε μια ανθοδέσμη που τη έδωσε αλλουλούδια κτλ. Λοιπόν, από την άλλη, έχετε δίκιο που λέτε ότι υπάρχει απειρία, υπάρχει το νέο ναι, κτλ. Το νέο κτλ. Γι' αυτό και λέω καμιά φορά πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, διότι όταν ήταν μαχόμενοι μέσα από την όλη αντιπολιτευτική τη διάθεση που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι. Όταν τη αντιδρούσε κάποιο και τη έλεγε δεν έχετε το λόγο οτιδήποτε, υπήρχε μια αντίδραση εκτός ορίων. Σήμερα το βλέπουμε. Σήμερα να ξεφεύγει πάλι μέσα στα πλαίσια αυτά που έχει τη δυνατότητα και του λέει στους αντιπάλους, όταν οι άλλοι αντιδρούν σε πράγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, εντάξει, είναι υπαρκτά, γίνονται μες στη συζήτηση. Μπορεί κάποιος να πάρει το λόγο προσωπικού, μπορεί να μιλήσει εκτός μικροφώνου, μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα. Ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να το τραβάμε. Το ένα πρόσωπο είναι σήμερα πρόεδρος Βουλής και το άλλο πρόσωπο είναι πρώην πρόεδρος Βουλής. Ναι, είναι, ξέρετε, δεν είναι πολύ συνηθισμένο και δεν μας αρέσει εμείς να το βλέπουμε αυτό. Σαν, μιλάμε σαν απλοί πολίτες τώρα. Και νομίζω ότι ο κ. Μημαράκης, ο οποίος έχει ένα ήθος και το έχει κρατήσει και σαν πρόεδρος Βουλής κτλ., εδώ φερόμενο σε μια γυναίκα, νομίζω ότι ήταν και εγκρατής παρότι ξέφυγε σε κάποια στιγμή. Ναι. Ήταν πάλι εγκρατής. Μάλιστα. Και πολύ, νομίζω ότι πρέπει να προσμετράμε πια τις σχέσεις μας μέσα στο Κοινοβούλιο. Μην μεταφέρουμε τις κομματικές αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο, γιατί νομίζω ότι κάνουμε ζημιά στο Κοινοβούλιο. Τι λέτε, κύριε Χατζηδημητρίου? Ξέρετε, στην ζωή μου είμαι δικηγόρος. Είμαι δικηγόρος και περισσότερο ασχολούμαι με την ποινική δικηγορία. Αυτό που αντιμετωπίζω στη Βουλή. Είμαι 3-4 μήνες βουλευτής. Δεν έχω την εμπειρία που έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζω μέσα στη Βουλή δεν συμβαίνει ούτε στα χειρότερα και πιο σκληρά ποινικά δικαστήρια μεταξύ δικηγόρων που στο κάτω-κάτω βγάζουν και το ψωμί τους από όλη αυτή τη διαδικασία. Και είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίξουν πελάτες που βρίσκονται σε ρήξη και σε κόντρα. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι υπεύθυνη, είναι βασική υπεύθυνη για αυτό που συμβαίνει στη Βουλή. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να σεβαστεί το θεσμικό της ρόλο. Μπορεί να ξέρει πολύ καλά τη δουλειά της. Μπορεί να είναι πάρα πολύ, πολύ άξια σε όλα τα επίπεδα. Όμως πρέπει να καταλάβει ότι ο θεσμικός ρόλος είναι ο θεσμικός ρόλος του πατέρα και της μητέρας. Ο πρόεδρος της Βουλής πρέπει να ηρεμεί. Να πιάνει τα παιδιά, να τους ηρεμεί όλους και να τους φέρει όλους σε μια ισορροπία και όχι σε σύγχυση. Κάθε φορά που μπαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, με ένα μαγικό τρόπο, η Βουλή, η Ολομέλεια βρίσκεται σε σύγχυση. Εμένα, ξέρετε, είναι η πρώτη μου Ολομέλεια. Δεν έχω ζήσει 500 Ολομέλειες, δεν έχω την εμπειρία του κυρίου Μημαράκη, δεν ξέρω πώς ήταν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Ναι. Έχω όμως την εμπειρία των αντιπροέδρων. Να σας ρωτήσω κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη. Να τελειώσω τη φράση μου. Παρακαλώ, έχω την εμπειρία των αντιπροέδρων. Ναι. Όταν έρχονται οι αντιπρόεδροι της Βουλής, ναι, τελειώνουν οι Ολομέλειες. Ψηφίζουμε στην ώρα μας, ξεκινάμε στην ώρα μας, προχωράμε στην ώρα μας. Μόλις εμφανίζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου, που θα έπρεπε υποτίθεται να τρέχουν τα πράγματα ακόμη πιο γρήγορα. Ναι. Χάνεται ο έλεγχος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν συμφωνείτε με την φράση που είπε ο κύριος Θεοδωράκης, χαρακτήρισε γκεστάπο την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου για το γνωστό επεισόδιο που έγινε έξω από το κτίριο της Βουλής με τον αστυνομικό. Συμφωνείτε εσείς, ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος? Να μιλούσα ακόμη πιο άσχημα, αλήθεια σου το λέω. Αλήθεια, δηλαδή θεωρώ αυτό που έκανε ήταν απαράδεκτο. Αντιλαμβανόμαστε, ο αστυνομικός έκανε εκείνη την ώρα τη δουλειά του. Μάλιστα. Έχει έναν φυσικό προϊστάμενο, έχει ένα προϊστάμενο. Και τώρα παρακάμπτει τα πάντα, γιατί ζούμε σε μια χώρα που λέμε ότι έχουμε δημοκρατία. Παρακάμπτει η κυρία Κωνσταντοπούλου τους πάντες και τα πάντα και πάει και εγκαλεί τον αστυνομικό που εκείνη την ώρα κάνει τη δουλειά του μπροστά στους διαδηλωτές. Συγγνώμη, όχι γκεστάπο. Αν ήμουν εγώ, αν μπορούσα εγώ να εκπροσωπήσω το ποτάμι, θα μιλούσα ακόμη χειρότερα. Δεν είναι ο χαρακτηρισμός της γκεστάπο εμπροκειμένο. Είναι η συμπεριφορά που είναι ακόμη χειρότερη. Εκείνο που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα φτηνό τηλεοπτικό σοου, το οποίο έμπειρη ούσα σε αυτά το είχε στήσει. Ήξερε ότι θα πάει μπροστά στις κάμερες. Εγώ δεν συμφωνώ, να επιπλήξει τον αστυνομικό. Η πρόεδρος της Βουλής είναι δυνατόν να ακούσουμε τον κύριο Βέλιο. Κοινού, αυτό είναι τώρα. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ την έχω πει τη γνώμη μου για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τις ικανότητες της, την οποία και την εκτιμώ και διακρίνω και εντιμότητα. Είναι σημαντικό αυτό στις μέρες μας για τους πολιτικούς. Δεν αποκλείω. Και βγάζει και έναν αυθορμητισμό, είναι της ηλικίας της ίσως και ενδεχομένως και της απειρίας της. Αλλά να στήσει ολόκληρο σοου μπροστά στις κάμερες, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Ήταν ένα φτηνό τηλεοπτικό σοου προκειμένου να κερδίσει το φιλοθεάμο κοινό. Εντάξει, νόμιμα είναι αυτά στην πολιτική και στη μικροπολιτική. Να πω κάτι σε αυτό που έλεγες. Παρακαλώ. Να πω τώρα την παρακαλώ, γιατί ήθελα να πάω στον κύριο Καπερνάνο. Παρακαλώ. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Βελιός και να πω και κάτι άλλο, κύριε Γιάτσου. Εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές σε διαδήλωση απέναντι σε έναν αστυνομικό και σε αντιπαράθεση. Ναι. Πολλές φορές. Ξέρετε όμως, άλλο να βρίσκεται σε αντιπαράθεση ως διαδηλωτής και άλλο να λες η εντολή μου είναι. Διότι στον αστυνομικό έλεγε η εντολή μου είναι. Εκεί, αν θέλετε, υπάρχει μια απομάγευση
τις έννοιες του διαδηλωτή. Και επιπλέον. Και γίνεται ένα θεσμικό. Και επιπλέον, Θόδωρε, οι ίδιοι διαδηλωτές είπαν ότι ο δικός μας προορισμός δεν ήταν η Βουλή. Άρα, εγώ αυτό που θέλω να πω για να κλείσω και την τελική μου παρέμβαση και να μιλήσουν οι υπόλοιποι, αφού έγινε αυτή η μικρή παράκαμψη. Εγώ νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο που είδαμε δεν τιμά τη Βουλή. Πρωταγωνιστές του είναι δύο θεσμικοί παράγοντες. Οφείλω όμως να συνυπογράψω και εγώ την κριτική που γίνεται και να ταυτιστώ στο πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, διότι δεν υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί σε όλες τις φασαρίες είναι μέσα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται σύμπτωση. Όποτε γίνεται καυγά, τσαμπουκάς, φασαρία, είναι μέσα. Συνιστά ένα θέμα. Και κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, διότι έχει μια θεσμική θέση η οποία δεν τροποποιείται όπως ένας υπουργός, που μπορεί εύκολα να αλλάξει από τον πρωθυπουργό. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το θέμα έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και απορώ πώς θα το διαχειριστεί. Τι λέτε, κύριε Καπερνάρε? Ότι όλα αυτά ξεκινάνε από τον γελίο κανονισμό της Βουλής. Ξέρουν και ο Γιάννης ο Μικρογιαννάκης και ο Παύλος Γαϊκάλης ότι επανειλημμένο στη Βουλή είχα αποκαλέσει τον κανονισμό γελίο και μάλιστα μια φορά ο Τραγάκης μου λέει: επειδή εδώ κουράστηκαν πολύ για να γίνει, δεν έχετε δικαίωμα να τον λέτε γελίο. Εσείς δεν τον είπα μόνο γελίο, τον είπα και κουρελόχαρτο, τον έχετε κάνει κουρέλι και αν θέλετε λέω κι άλλα. Λοιπόν, όλα εκπορεύονται από και εγώ 6 μήνες έμεινα στην προανακριτική επιτροπή και γινόντουσαν πολύ χειρότερα. Και αυτό είναι που δυστυχώς κάνει τον κόσμο να μην μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορεί να επανέλθει αυτό που λέω εγώ θεμελιώδης διοικητική αρχή, η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Γι' αυτό το κράτος το συχαίνεται πλέον, το έχει χαθεί ο κόσμος. Όταν λοιπόν ακούμε τέτοια πράγματα, και δεν αναφέρομαι σε προσωπικά, ούτε σε πρόσωπα ούτε σε προσωπικά θέματα, γιατί λίγος πολύ όλοι μπορούμε να εμπλακούμε σε ένα τέτοιο ατυχές γεγονός, ένα μόνο λέω, ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ο κανονισμός της Βουλής, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια χάρτα λειτουργικότητας της Βουλής με έναν κανονισμό ατελέστατο και αν θέλετε εξυπηρετούντα σκοπιμότητες. Και προτιμώ πολλές φορές να βλέπω έναν άνθρωπο να υπερβάλλει μέσα στα πλαίσια της υπερβολής παρά να εξυπηρετούνται σκοπιμότητες όπως εξυπηρετήθηκαν πολλές σκοπιμότητες στο εξάμηνο της Προανακριτικής Επιτροπής για τη Λίστα Λαγκάρ. Αυτό έχω να πω. Κύριε Ιωαννίδη. Εγώ βουλευτής δεν είμαι, κύριε Λιάτσο. Η εικόνα που βλέπω δεν τιμά και κυρίως δεν. Θέλω να τη βλέπουν οι νέοι άνθρωποι. Αυτή ξέρετε τι μηνύματα παίρνω τώρα. Για το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τα μηνύματα. Αυτό θέλω να σας πω. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν τιμά κανέναν δηλαδή, αυτές τις εικόνες. Αλέξανδρε, είναι. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, άμα δείτε σε κάθε δελτίο ειδήσεων, κάθε μέρα, είναι για ένα τέτοιο γεγονός. Ως πρώτο, ναι, πάντως δεύτερο, έχουν, κύριε Ιωαννίδη, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Εννοείται ότι διότι το, ναι, τόσο, το κάνει τόσο πάρα πολλές φορές. Βέβαια, όταν βλέπετε πιστεύω αυτή την εικόνα, ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα κανάλια, τα λεγόμενα, τα μεγάλα, έχει στοχοποιηθεί. Ναι, να σας πω το εξής. Εγώ αυτή δεν είδα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, τώρα που το θυμήθηκα, κύριε Ιωαννίδη, συγχωρήστε μου, σας παρακαλώ, το ξέχασα. Πρέπει να εξάρω την εντυμότητά της και τη στάση της στην Προανακριτική Επιτροπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου με πρόεδρο τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να εξάρω την έντιμη θέση της και. Μα δεν αμφισβητείται η εντιμότητά της και η μαχητικότητά της. Στις υπερβολές της έκανε τίμια τη δουλειά της. Ας κάνει και μερικά μικρά λάθη. Είναι και νέος άνθρωπος η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά στα βασικά κάνει άριστα τη δουλειά της. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τώρα αυτό που έχει πει για την Επιτροπή για το Επονίδη στο Χρέος, κύριε Λιάτσο, θα δημιουργήσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Έχει πει ότι η Επιτροπή για τον έλεγχο το λογιστικό του. Ξέρετε, είναι πρόεδρο τη Βουλή. Ναι, 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 θα πάει σε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και πρόεδρο τη Βουλή. Και με ρεκόρ ψήφων. Κύριε Λιάτσο, για να ολοκληρώσω όλα τα κόμματα. Για να ολοκληρώσω όλα τα κόμματα. Για την ετοιμότητά τη δεν λέω τίποτα για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε τη γνωρίζω, ούτε μπορώ να την κρίνω. Αυτό το οποίο κρίνω. Εγώ ακούω μέχρι και κριτική, κύριε Ιωαννίδη, ότι είναι πάρα πολύ τυπική. Καλά κάνει και είναι απολύτω τυπική. Να είναι τυπική. Δεν μπορεί όμω ούτε να σχολιάζει, δεν είναι στο πρόεδρο τη Βουλή, ούτε να σχολιάζει του άλλου, ούτε τα λεγόμενά του. Αυτά δεν τα έχουμε δει τώρα. Κύριε Ιωαννίδη, λίγα έχει ακούσει. Σε γενικές συνελεύσεις. Λίγα έχει ακούσει. Εγώ κάθε μέρα βλέπω σε εφημερίδες, στα site και στα δελτία. Εντονότατη και σκληρή κριτική στο πρόσωπό της. Τι σημαίνει πρέπει να βγαίνει καθημερινά από το σας βήμα της Βουλής. Έχει στοχοποιηθεί. Από το βήμα της Βουλής. Αυτό πάντως που έβλεπα εγώ δεν είναι στοχοποίηση. Αυτό που είδαμε τον αστυνομικό να τον προσβάλλει εσχρά μπροστά στις κάμερες δεν νομίζω ότι ήταν στοχοποίηση και να διατάζει έναν εργαζόμενο άνθρωπο είτε διαφωνεί μαζί είτε συμφωνεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτό δεν υπάρχει στη δημοκρατία. Και δεν είναι αυτή η αριστερά, κύριε Λιάτσο. Εγώ διαφωνώ. Η αριστερά συζητάει. Δεν είναι έτσι η αριστερά να δίνει εντολή εσύ να φύγεις από εδώ. Με ποια δικαιοδοσία το κάνει? Πρόεδρος της Βουλής είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Πρόεδρος της Βουλής είναι. Δεν μπορεί να λύσει έναν αστυνομικό γιατί κλείνει την. Ίσως εκεί θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο. Να πάρει τηλέφωνο τον υπουργό. Αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Πανός. Μπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Και γι' αυτό δεν πήρε ο κύριος Πανός ποτέ την κυρία Κωνσταντοπούλου για να μην θεωρηθεί ότι είναι παρέμβαση. Ναι, απλά ο καθένας έχει συγκεκριμένη θέση και πρέπει να πει. Μπορούσε να κάνει τηλεφώνημα στον υπουργό μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ενώ το να καταχαιρήσει τον αστυνομικό μπροστά στις κάμερες ήταν πιο πιασάρικο. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Ναι, κύριε Μαργαρίτη, θέλετε να πείτε κάτι. Ήθελα να πω νομίζω ότι. Κύριε Γιάτσο, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση δημοσιογραφική, νομίζω δεν υπάρχει εμβολία, ότι έχει μια προσωπική ατζέντα, κύριε Κωνσταντοπούλου. Σέβομαι τη γνώμη σας, την εντυμότητά της δεν την αφισβητώ, αλλά νομίζω ότι έχει μια πολιτική προσωπική ατζέντα, την οποία την λειτουργεί με πολύ μεγάλη προσοχή, στοιχείο των οποίων είναι οι καυγάδες, αν πάρουμε στα σοβαρά αυτό που λέει ο Αλέξανδρος, δηλαδή ότι τον ενδιαφέρει το σοου, αλλά όμως έχει μια προσωπική ατζέντα. Σας επισημαίνω. Με τι στόχο δηλαδή, τι εννοείτε. Εγώ νομίζω ότι. Δεν θέλω να. Όχι, εφόσον λέτε ότι έχει προσωπική ατζέντα, για να έχει κάποιο μια προσωπική ατζέντα, κάπου το πάει. Νομίζω ότι κάποιες ηγετικές φιλοδοξίες θέλει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι διαμορφώνει και μια πολιτική ταυτότητα η οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή εναρμονισμένη με την κυβέρνηση. Να σου πω ένα παράδειγμα. Όλη αυτή η ιστορία που κάνει για το υπονίδη στο χρέος, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχει την έγκριση του Μαξίμου. Το Μαξίμου πουθενά δεν κινεί θέμα να δούμε ποια λεφτά είναι βρώμικα, ποια δεν είναι κτλ. Και από ό,τι άκουγα και μια δημοσιογράφη σήμερα ότι που καλύπτει κοινοβουλευτικό, ότι σύντομα θα πάει στα Υπουργεία να δει μέσα στα Υπουργεία ποια χρήματα ανήκουν στο επονίδη, στο χρέος και ποια όχι. Αυτά δεν είναι όμως οι πολιτικές της κυβέρνησης. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μαργαρίτη. Χθες έγινε η συζήτηση για την ΕΡΤ. Παρουσιαστήκαν εκεί τα υποψήφοι, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και κράτησε πάρα πολύ ώρα. Κατά τη γνώμη σας, έκανε καλά η κυρία Κωνσταντοπούλου που κράτησε διαδικασία αρκετές ώρες για το θέμα της ΕΡΤ ή όχι? Το πρώτο που θέλω να σας πω, κύριε Γιάτσου, είναι ότι είμαι ο τελευταίος ομιλητής από τα κόμματα τότε, εγώ και γεννηματά, πριν πέσει το Μαύρο. Ναι, ναι. Που διαφοροποιηθήκαμε από την επιλογή Σαμαρά. Επομένως, το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι να ξαναλειτουργήσει η ΕΡΤ. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, η διαδικασία, οφείλω να σας πω όμως, ότι είχε έναν χαρακτήρα ανακριτικό. Γιατί το λέω? Τώρα, μερικές ερωτήσεις. Στο κάτω-κάτω λες κάποιον δεν θέλω να είσαι. Δεν χρειάζεται τώρα να που πήγες, τι ώρα και τι έκανες. Δεν θέλω να είσαι. Δεν μ' αρέσεις. Δεν μ' αρέσεις. Δεν σε εκτιμώ. Δεν χρειάζεται τώρα, πέστε μου εκείνο το άλλο. Δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Άμα δεν έχετε δικαίωμα, κανονισμός. Εντάξει. Άλλο σου τυρί, άλλο δεν το τυρί. Εγώ να σας πω κάτι. Να σας το πω ειλικρινά. Εγώ στη θέση του κυρίου Ταγματάρχη, με τον οποίο δεν συμφωνώ κιόλας, έτσι. Θα είχα φύγει. Δεν θα καθόμουν να απαντάω στις ερωτήσεις. Φαίνεται, ο άνθρωπος θέλει να γίνει διευθύνων σύμβουλος, οπότε παραμένει εκεί και απαντάει. Νομίζω ότι τις καλύτερες ερωτήσεις έκανε ο κύριος Φίλης, ο οποίος είχε την πιο σωστή παρέμβαση. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πριν για από το θέμα του προϋπολογισμού της πριν από τα άλλα που είπα πριν, πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τα άλλα, να βγει και μια είδηση εδώ από την εκπομπή, μια και είναι και ο Καπερνάρος εδώ να με βοηθήσει σε αυτό. Ο Φίλης. Να σου πω. Λοιπόν, επειδή βλέπω να έρθει το καλοκαίρι να κλείνει η Βουλή και έρθει ο Σεπτέμβρης, και εγώ είμαι ως καρδιολόγος πάντα πρακτικός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν θα κλείσει φέτος. Τρέμει η ψυχή μου με τη διαγραφή της λίστα Λαγκάρτ. Ετοιμάζω λοιπόν, Εμίλιε, θα σου ετοιμάσω μια πρόταση, ένα άρθρο για την εφημερίδα σου. Για την κυρία Κάτι. Για να ζητήσω. Ωραία, ναι. Το εξής. Mm-hmm. Να γίνει με το θέμα της ζωής να μπει μπροστάρισα αυτομήνυση σε όλους και να τους δώσω με δώρο το πρόστιμο και την προσαύξηση. Ώστε να πάρουμε κάτι, γιατί φοβάμαι ότι θα έρθει παραγραφή το Δεκέμβρη. Σε όλους. Σε όλους. Αυτομήνυση όλοι. Θα δικαιωθούν αυτοί που είναι οι κανονικοί. Οι υπόλοιποι θα δικαιώσουν το πρόστιμο και την προσάυξηση και τελείωσε. Είναι η μόνη λύση. Κάποιος έβγαλε για τα λεφτά. Αλλιώς θα ψάχνουμε το Δεκέμβρη, θα τρέχουμε και θα μιλάμε πάλι. Σε όλους που είναι μέσα στη λίστα Λαγκάρτα. Κάνει, ετοιμάσου να ψηφίσει μνημόνιο τώρα και άστα. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε. Ετοιμάσου να ψηφίσει μνημόνιο και άστα.